Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα εδώ να δούμε τους φίλους που έχουν σκάσει με τη σήμερα. Ο κουρέας μας είναι εδώ, τι κάνετε? Εγώ καλά, είστε εδώ, κάθε Κυριακή. Μπράβο. Εσύ... Πολύ ωραία. Ετοιμαστείτε να κουρέψετε τον κόσμο. Εδώ τι έχουμε? Γιώργος. Έλα, αρχηγέ, πώς τι ζήθηκε σήμερα? Με ντύσανε. Άλλαξες να πούμε, πώς. Με αλλάξανε. Μούσκασαν δύο. Ναι, για κάτσε, γιατί χθες είχα δει με. Εδώ, τα έχω σημειωμένα όλα. Σε είχα δει με το μαλλί στη μέση. Μούσκασε κομμότρια. Σ' άλλο στρε καλλιτέχνης ήσουνα. Μούσκασε κομμότρια. Ναι. Με σενιάρισε, με χτένισε. Από εδώ, από την εκπομπή. Ναι. Για πες μου, αρχή. Ναι. Σε φτιάξανε μέσα εδώ τα παιδιά. Όχι, όχι. Πήρε κοπέλα πάνω στο κοντρόλ. Ναι. Και μου λέει, θα σε μοντάρω εγώ να ξαναπάς αύριο, κύριος. Μπράβο, τη μαγιά έκανε. Λοιπόν, και θέλω να. Και θέλω να ευχαριστώ τη Ζέτα την κομμότρια. Ναι. Την Γκέλη, την κόρη του οπτικού που καθάρισε φακούς για λάκι έτοιμο. Για βγάλτε να το δούμε, ρε παιδί μου. Τι σου καθάρισε το φακό? Μου βάλε φακούς, πάντα. Εχθές τι φοράγε, γυαλί? Γυαλιά μου. Δηλαδή σε είδανε, σε πήρανε τηλέφωνο, σε φτιάξανε και σε ξαναστήλανε εδώ. Με ξαναστήλανε και τηλέφωνο από αγόρι καπάκι. Πώς ωραίες, σε παρακαλώ. Τη Χρύσα και τη Χριστίνα, ενδυματολογικό look. Μάλιστα. Και το χειρουργό, όχι χειρουργό, κατά το κακουργό, χειρουργό. Ναι, ναι. Εμφυτευματολόγο, ιδιοπτωματολόγο, κύριο Βασιλιάδη. Που θα με αναλάβει να μου φτιάξει και το δόντι. Ναι. Να σου πω κάτι, εγώ όμως νομίζω ότι αυτά τα δόντια δεν πρέπει να τα χαλάσει, το είπα και χθες. Χαμογέλα λίγο να σε δουν με αυτό το δόντι. Κοίταξε να σου πω, το δόντι αυτό που έχεις είναι το προσωπικό σου στυλ. Άμα το αλλάξει το δόντι, την πάρει. Ναι, αλλά είναι από ατύχημα, τι να κάνω τώρα. Να σου πω, έτσι ήταν το έργο να γίνει. Δεν ήταν έτσι. Να σου πω, το δόντι είναι πεντακάθαρο, άσπρο. Δεν πάρα είναι πολύ ωραίο, απλώς είναι λίγο αραιό. Καταρχήν μπορεί να πάρει χαρτί με το αραιό δόντι, το ξέρεις. Τι χαρτί? Λένε ότι αυτοί που έχουν αραιά δόντια παίρνουν λεφτά. Αυτό γίνονται πολύ πλούσιοι. Μην το αλλάζει το έργο. Τα έχεις αυτά. Μας έκατσα. Αυτό που χθες έκατσε ο νονός. Πάντα σήμερα σε είδα αλλιώς, αρχηγέ. Μήπως είναι ο νονός? Όχι, όχι, όχι. Να είμαι ο νονός του, όχι. Να σου πω, το μπουφανάκι είσαι ΑΕΚ? Όχι. Α, δεν είναι ΑΕΚ, είναι κάτι άλλο. Ναι. Ζεσταίνεσαι? Λίγο. Δεν το βγάζεις να ξαλαφρώσεις? Για πες, Γιώργο μου, τώρα τι θέλεις να αυτά που είπαμε, αυτά που είπαμε και χθες. Καλά, ξαναπέστα όμως, γιατί χθες ήταν άλλη μέρα και σήμερα είναι άλλη, καταλαβαίνεις. Βασικά τα κορίτσια που φροντίσανε το look μου είπανε άνετος. Ναι. Μη μασάς. Έπαθες εξάρτηση εσύ από αυτές, σε φροντίσανε και μάθησες. Ναι. Μου είπανε μη μασάς, μου λέει εντάξει, τώρα είσαι αστέρι, θα σκάσουνε επιτόπια, τηλέφωνα θα γίνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε τις γυναίκες που θέλουν να τηλεφωνήσουν για τον Γιώργο που είναι 35 ετών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποια είστε εσείς? Εγώ είμαι μία φίλη σας. Φίλη μου? Ναι, παρακολουθώ την εκπομπή σας. Πολύ ωραία. Είσαι μία κούκλα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέτε έτσι γιατί ντρέπομαι. Αχ, μανάρα μου. Λοιπόν, χάλασε τα μαλάκια σου τα όμορφα. Μήπως σταρ, βλέπετε εσύ? Χάλασες τα μαλάκια σου τα όμορφα που τα είχες μαζεμένα. Αυτό τους είπα σήμερα, δηλαδή δεν είναι πράγμα. Ήσουν μια κουκλίτσα. Μην τρελαθούμε δηλαδή με αυτό το μαλλί. Λοιπόν, να μην τρελαθούμε και να βάλεις εκεί τα γυαλάκια τα όμορφα που φοράει ο Γιώργος. Ναι. Σου πάνε καταπληκτικά. Οπότε θα είμαι αλλιώς. Θα είσαι αστέρι. Μάλιστα. Εσείς είστε στυλίστρια, είστε image maker? Α, όχι. Α. Απλά μια νομίζω ότι έχω ωραίο γούστο. Πολύ ωραία, δεν έχετε και άδικο. Να σας πω το όνομά σας. Μαρία. Μάλιστα, Μαρία. Τι ηλικία έχετε? 30. Πολύ ωραία. Θα μπορούσα να σας προσφέρω κάτι? Την αγάπη σας, την εκτίμησή σας. Α, δεν ενδιαφέρεστε για κάποιο κύριο ιδιαίτερα? Για τον Γιώργο είχα πάρει. Για ποιο Γιώργο? Για τον Γιώργο με το κίτρινο μπλουζάκι. Βεβαίως, με τα πλούτα γυαλάκια. Βεβαίως. Τώρα μου το χάλασες, Γιώργο. Τι χάλασα? Είχες βγάλει τα γυαλάκια, μπράβο μάτια μου, έτσι. Πάμε πάλι. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δεν σου αρέσει η Ανίτα που είναι με τα γυαλιά? Είναι χάρμα οφθαλμών και ταιριάζει και με το συνολάκι. Ακριβώς. Λοιπόν, για τον Γιώργο. Γιωργάκι μου, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σου. Είσαι πάρα πολύ όμορφος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το όνομά σου? Μαρία. Μαρία. Γιωργάκη μου, τι ζητάς από μια κοπέλα? Τι σε ενδιαφέρει? Τι με ενδιαφέρει από μια κοπέλα? Ναι. Να είναι good looking που λένε.
Ωραία παρουσία. Σιγά, γιατί έχω και τη φιλενάδα μου εδώ, την έπνιξε. Την έπνιξα. Λοιπόν, δηλαδή, στο στυλ της Ανίτας, κούκλα μου θα σε ματιάσω. Πού, σκόρδα. Σκόρδα, κουκλίτσα μου. Δεν σου κάνω πλάκα, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Γιώργο, παρακαλώ. Μα δεν μπορώ, σε βλέπω και τρελαίνομαι. Σε λέω στους οπερατέρ. Λοιπόν, Γιώργο, είμαι λοιπόν 30 χρονών. Ναι. Ελεύθερη. Ναι. Αρκετά εμφανίσιμη. Mm-hmm. Έχω μακριά μαλλιά, σγουρά, μαύρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είμαι 1,77-78. Πάρα πολύ καλά, Γιώργο. Δεν πειράζει, ξαπλωμένοι όλοι στο ίδιο ψήφισμα είμαστε. Τώρα, τώρα μου τη χάλασε. Τώρα δηλαδή πώς με βλέπεις ξαπλωμένη? Όχι, αλλά επειδή μου ρίχνεις, λέω, στον πόη, γι' αυτό το λέω. Ναι, τι ύψος έχεις? 1,70. 1,70. Εντάξει. Παιδιά, μην κολλήσετε στο ύψος, ας πούμε. Λοιπόν, είμαι από την Κρήτη. Πολύ ωραία. Ας το τηλεφωνό σου. Η Μαρία έχει όλα τα συστατικά που χρειάζονται για να δέσει το γλυκό. Οπότε. Οπότε μόλις τελειώσει η εκπομπή. Για να φτιάξουμε το κέικ. Ναι. Το, γεια σου Μαράκη, πολλά φιλιά. Γεια σου κουκλίτσα. Από την Κρήτη τηλεφωνείς. Σκόρδα να έχεις. Σκόρδα δεν έχω, έχουμε σε σκόρδο κάτι. Βάλε ματόχατρο. Να σου πω κάτι Μαρία. Έλα κουκλά μου. Από την Κρήτη τηλεφωνείς. Όχι, από Αθήνα. Ναι. Αλλά είμαι από την Κρήτη, ζω στην Κρήτη. Ωραία. Και όταν θα έρθει στη Φορτέτζα, ναι, θα έρθω να σε γνωρίσω από κοντά. Ωραία, πολλά φιλιά, γεια. Γεια σου κούκλα μου. Βάλε το γυαλί σου εσύ πάλι. Λοιπόν, άλλη γραμμούλα, καλησπέρα.